είναι το καθημερινό μήνυμα του κυρίου Μάξιμου. Εξωφρενών έγινε ο Πρωθυπουργός μόλις ενημερώθηκε για τη συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο πρέσβη στη Ουάσιγκτον. Ήταν μάλιστα τέτοια η οργή του που ζήτησε άμεσα εξηγήσεις από τους συνεργάτες του και μάλιστα το μίνι Υπουργείο Εξωτερικών που έχει συστήσει ο ίδιος το Μέγαρο Μαξίμου. Η οργή του Πρωθυπουργού είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ο Κυριάκος έχει δώσει τα πάντα στους Αμερικανούς, έχει υπογράψει μια συμφωνία που δεν έχει προηγούμενο για το νεότερο ελληνικό κράτος, όπου έχει παραχωρήσει εθνική κυριαρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς χρονικό περιορισμό, πράγμα που δεν έχει κάνει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Παράλληλα, πιστός στις απαιτήσεις του απερχομένου Αμερικανού πρέσβη, έκανε κινήσεις σε πολιτικό, πολιτιακό και αμυντικό επίπεδο, που αν μη τι άλλο θα έπρεπε να του είχαν ανοίξει διάπλατα την πόρτα του Λευκού Οίκου. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνεργάτες του Κυριάκου τον διαβεβαίωναν ότι σε λίγους μήνες θα έβλεπε τον Μπάιντεν. Πέρασαν 2 χρόνια και εν τέλει δεν αντάλλαξε ούτε καλημέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόλις λοιπόν ενημερώθηκε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συνάντησε μέχρι και τον Τούρκο πρέσβη, αλλά αρνείται να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό, κατάλαβε πως κάποιοι του πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτσι λοιπόν, η ιδιωτική συζήτηση που είχε στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών με τον απερχόμενο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αλλά και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία θα μπορούσε να είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας για την παρατεταμένη πόρτα που τρώει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Πάνω από το Μαξίμου πλανάται πλέον ένα τελεσίγραφο. Ή θα γίνει άμεσα συνάντηση Μπάιντεν-Μητσοτάκη ή θα πέσουν κεφάλια.